Ανεφάρμοστο και εκτός πραγματικότητας χαρακτηρίζει το σχέδιο του Καλλικράτη ο γραμματέας της ΤΕΤΚ και δημοτικός σύμβουλος Καρδίτσας, κ. Χρήστος Στέγος. Με αφορμή και τη σχετική συζήτηση που είχε και έδειξε στην τελευταία συνεδρίασή της, ο κ. Στέγος εκτιμά πως με τόσες πολλές αρμοδιότητες και με τόσο λίγους πόρους, όχι μόνο δεν θα είναι εφικτό να υλοποιηθεί ένα ουσιαστικό έργο, αλλά επιπλέον οι πολίτες θα επομισθούν ακόμη περισσότερους φόρους. Σωρία προεδρικών διαταγμάτων για την εφαρμογή του νόμου του Καλλικράτη επεξεργάζονται. Αλλά είναι έτοιμα προς υπογραφή. Ρωτώ, οι θεσμικοί φορείς της αυτοδιοίκησης στη χώρα μας, είτε λέγεται ΚΕΔΚ, είτε είναι ΕΝΑΕ, ασχολήθηκαν καθόλου με αυτά? Έχουν άποψη έστω γνωμοδοτική? Αυτή η λεγόμενη κοινωνική διαβούλευση γίνεται? Σας απαντώ ότι δεν γίνεται τίποτα. Τα όργανα της ΚΕΔΚ, το ΙΤΑ, το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν μετατραπεί σε υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών. Και με βάση τις κατευθύνσεις που παίρνουν από το Υπουργείο Εσωτερικών, μεταφέρουν στην αυτοδιοίκηση το τι πολιτική πρέπει να εφαρμόσει τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν θεσμοθετημένοι πόροι για την αυτοδιοίκηση. Να πω για τον προϋπολογισμό. Από πού θα αντλεί η αυτοδιοίκηση πόρους? Από το φόρο φυσικών και νομικών προσώπων, από το ΦΠΑ και από το τέλος ακίνητης περιουσίας. Όλα αυτά είναι φόροι. Δεν φτάνει που το μνημόνιο λέει ότι κάθε χρόνο πρέπει να κόβονται 500 εκατομμύρια ευρώ από την αυτοδιοίκηση. Επιπλέον έχει και ακόμα μία περικοπή της τάξης του 10% επί του συνόλου, με βάση έναν περισσότερο νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση. Άρα, το οποίο μεταφράζεται γύρω στα 450 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, με το καλημέρα του νέου προϋπολογισμού, θεσμοθετημένοι πόροι της αυτοδιοίκησης θα είναι μείον 1 δις ευρώ. Ας πάνε τώρα οι νέοι δήμαρχοι και οι νέοι περιφερειάρχες με τις νέες σωρία αρμοδιοτήτων που παίρνουν να εφαρμόσουν πολιτική με μείον 1 δις ευρώ.